Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι του Αντιφώνου, Χριστός Ανέστη. Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά έχουμε μαζί μας τον Κώστα Καμαριάρη και τον Κώστα Μπλάθρα, όπου θα έχουμε μια συζήτηση για το χριστιανοσοσιαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Αφού σας καλωσορίσω και εσάς, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια βασική νομίζω ερώτηση. Ποιες είναι οι αιτίες πολιτικές, κοινωνικές ή εκκλησιαστικές που επέτρεψαν την ανάδυση των χριστιανοσοσιαλιστών στην Ελλάδα? Θα ήθελες, Κώστα, να ξεκινήσουμε από σένα. Να αντιχαιρετήσω και να αντιφωνήσω αληθώς Ανέστη. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια πολύ περίεργη ιστορία που θα μπορούσαμε να τη συνοψίσουμε σε ένα τίτλο «Μια αποτυχία με λίγες μικρές επιτυχίες». Περί αυτού πρόκειται εν πολλής. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ευρύτερες πολιτικές, κοινωνικές ισορροπίες και μέσα στην Ελλάδα ως χώρα. Από το 65 ως το 75 ή από το 64 ως το 74 και από το 75 ως το 85 που είναι τα κύρια χρόνια, οι κύριες δεκαετίες που μας ενδιαφέρουν, αλλά παράλληλα και τον ευρύτερο τότε παγκόσμιο ανταγωνισμό ανάμεσα σε δύο μεγάλες αυτοκρατορίες, τους Αγγλοσάξονες από τη μία και τους Σοβιετικούς, ας το πούμε, από την άλλη. Κάτι που δυστυχώς το ξαναβλέπουμε τώρα ως φάρσα, όπως θα έλεγε κάποιος μαρξικά, ή όχι δεν ξέρουμε, με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Από το 44 και μετά στην Ελλάδα, η χώρα υφίσταται ότι μια πολιτική και ιδεολογική διαπάλη. Μέσα σε όλη αυτή την κρίση δημιουργήθηκαν πολλές φυγόκεντρες δυνάμεις και παράλληλα πολλές αντιγραφές. Αντιγραφή του αγγλοσαξονικού ευρωπαϊκού καταναλωτικού τρόπου ζωής. Τα πρότυπα αυτά άρχισαν να εισέρχονται. Και από την άλλη πλευρά υπήρχε μια άλλου είδους, ας το πούμε, αντιστασιακότητα, όπως θα την λένε ο Σβορώνος, η οποία αντιστασιακότητα είχε τις ρίζες σε αυτό το κίνημα της αριστεράς, το οποίο ήταν ένα πλανεμένο κίνημα ιδεολογικά, με την ανάγκη της αριστεράς να εφαρμόσει ένα είδος σοβιετικού μαρξισμού, αν θα καταλάβανε τη χώρα ή αν θα νικούσε, που έχασε μεν, αλλά είδαμε μετά άλλα πράγματα με μια πολιτιστική άνθηση το 65, το 66, το 64 και παράλληλα μια σύζευξη συντηρητικών διανοουμένων όπως ο Ελίτης με την αριστερά για άλλους λόγους, ακόμα και ο Σεφέρης που ήταν πιο συντηρητικός και από τον Ελίτη. Ο Ελίτης με το Αξιονεστή και με το Θεοδωράκη, το Μίκη, ο οποίος ήταν και βουλευτής της ΕΔΑ και ιδρυτής των Λαμπράκηδων, σήμαινε μια μεταλλαγή στο χώρο τον κοινωνικοπολιτικό και τον ιδεολογικό στην Ελλάδα. Αλλά όλα αυτά ήταν αντιγραφές και επιρροές της ευρύτερης παγκόσμιας ιδεολογικής και πολιτικής διαμάχης. Όταν έρχεται η δικτατορία, αυτά εξαφανίζονται. Και μετά σπάει η δικτατορία και γίνεται αυτό που έλεγε ο Ολύμπιος Ναφέρμος, ο παλιός αγωνιστής αριστεράς, ο οποίος μετά ήταν και αρθρογράφος στο Αντί και σε άλλα. Τι έλεγε ο Ολύμπιος? Ο Ολύμπιος έλεγε ότι τότε αρχίσαμε να διαβάζουμε ό,τι έπεφτε στα χέρια μας. Δηλαδή δεν υπήρχε μια ιδεολογία σταθερή και όλοι τότε η νεολαία που ήταν 7 χρόνια στο γύψο και δεν επιτρεπόταν να διαβάζουν τα μένη, δεν μπορούσαν να μπουν οι νέες ιδέες και παράλληλα υπήρχε αυτή η καταπίεση ως προς την ελευθερία διακίνησης πολιτικών και άλλων ιδεών. Η νεολαία αυτή που ξεπήδησε μέσα από αυτό το κίνημα ανατροπής της δικτατορίας και της υποστήριξης του Πολυτεχνείου, όλη αυτή η νεολαία επηρεαζόμενη από τις διάφορες εκδοχές της αριστεράς και των προτάσεων των κομμουνιστικών ή των σοσιαλιστικών, βρέθηκε σε ένα τελείως νέο παράδεισο σε εισαγωγικά. Δηλαδή, μιλούσαμε πλέον για μια ανακάλυψη νέου κόσμου. Επάνω σε αυτό το ρεύμα βρέθηκαν στο Πανεπιστήμιο, που τότε δεν ήταν όπως το σημερινό, πάρα πολλοί νέοι
από λαϊκές, αγροτικές ή μικροαστικές και μεσοαστικές πηγές, κοινωνικές ομάδες, που επηρεάζονταν μεν από τον λεγόμενο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο ή τις προτάσεις, αλλά δεν συμφωνούσαν με την καθαρά μαρξιστική πρόταση, ιδεολογία ή τις εκφάσεις και τις εκφορές, εκδοχές. Να σε διακόψω αυτό το σημείο. Ναι. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον Κώστα τον Πλάθρα, γιατί μέχρι τώρα μας έκανες μια ανάλυση βασιζόμενος, νομίζω, σε περισσότερο πολιτικές και κοινωνικές αιτίες. Κώστα, θα είχες κάποια άποψη, κάποια θέση να μας πεις σχετικά με εκκλησιαστικές αιτίες που πυροδότησαν την ανάπτυξη του χριστιανοσοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα? Δεν ξέρω αν είναι τόσο σαφείς οι εκκλησιαστικές αιτίες, αλλά θα μπορούσα να κάνω μια, ας το πούμε, εσωτερική, πώς να το πω, μια εσωτερική επισκόπηση της, ας πούμε, της γέννησης της χριστιανικής δημοκρατίας. Πηγαίνοντας όχι πολύ, λίγο πιο πίσω από ότι ο Κώστας εδώ πέρα, η γέννηση της αριστεράς στην Ελλάδα. Όταν λέμε αριστερά, τώρα επειδή σήμερα και τα λόγια έχουν, και οι λέξεις έχουν χάσει την αξία τους, εννοούμε μιας, ας πούμε, αμφισβήτησης ενός κοινωνικού στάτους που είναι ένα στάτους αδικίας. Και μάλιστα στο τέλος του 19ου αιώνα και στην αρχή του 20ου αιώνα δεν ήταν καθόλου τα πράγματα όπως είναι σήμερα. Μπορεί να ήταν και καλύτερα, δεν ξέρω. Έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα σήμερα, εννοώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφενός μεν ο κόσμος της εργασίας δεν είχε σχεδόν καθόλου δικαιώματα. Αφετέρου, ο αγροτικός κόσμος στέναζε κάτω από, ας πούμε, από τους μεγάλους ιδιοκτήτες, εκεί που υπήρχαν και μεγάλες ιδιοκτησίες, Θεσσαλία κτλ., με το μόνιμο αίτημα της αναδιανομής της γης. Όταν, λοιπόν, μιλάμε για αριστερό κίνημα, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι αμφισβητούσαν, ας πούμε, αυτή την πραγματικότητα και ζητούσαν και για τους αγρότες, από τους αγρότες ξεκινάει, ας πούμε, και τους εργάτες ύστερότερα, δικαιώματα και, εν πάση περιπτώσει, μεγαλύτερο μερίδιο στην εθνική πίτα, έτσι, για να μπορούμε να συνοηθούμε. Η αριστερά, λοιπόν, με αυτή τη μορφή στην Ελλάδα, ξεκίνησε στην πραγματικότητα μέσα από μια ευαισθησία ευαγγελική, χριστιανική. Ο Μαρίνος Αντίπας, για παράδειγμα, έτσι, ένα σύμβολο της αγροτικής εξέγερσης και του αιτήματος των αγροτών για αναδιανομή της γης και για δικαιοσύνη στη γη κτλ. Είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Πριν από την ανάπτυξη του μαρξιστικού κινήματος στην Ελλάδα, έτσι, δεκαετία του 20 κυρίως και του 30, το οποίο μαρξιστικό κίνημα σφετερίστηκε στη συνέχεια όλα αυτά τα κινήματα, τον Καλλέργη κτλ. Μέσα, λοιπόν, σε ένα τέτοιο κλίμα ερχόμαστε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου υπάρχουν αυτά τα αιτήματα που είπε πριν ο Καμαριάρης, δηλαδή για οι άνθρωποι που κάπως είχαν κάποιες ευαισθησίες προσπαθούσαν να βρουν μια, πώς να το πω, μια δίωδο, ναι, μια δίωδο ανάμεσα στις συμπληγάδες του ψυχρού πολέμου που ήταν τότε στο φόρτε του και του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε δεινότερες συνέπειες στην Ελλάδα από ό,τι είχε ο ίδιος ο πόλεμος. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Ψαλουδάκης, ο οποίος το 1947 εκδίδει ένα χριστιανικό πολιτικό μανιφέστο, όπως το λέει. Ο καημός του, αν το δει κανείς αυτό το κείμενο, είναι ακριβώς αυτό, να περάσει τις συμπληγάδες του ψυχρού πολέμου και να προτείνει ένα μοντέλο, ας πούμε, κοινωνικότητας, ένα μοντέλο κοινωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσα από την παράδοση, μέσα από την πίστη. Ο Νίκος Ψαλουδάκης ήταν δάσκαλος στην Κρήτη, στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του. Το 47, λοιπόν, εκδίδει το Χριστιανικό Πολιτικό Μανιφέστο και λίγα χρόνια μετά, το 1953, εκδίδει την εφημερίδα Χριστιανική Δημοκρατία. Τη Χριστιανική, η οποία εκδίδεται μέχρι σήμερα. Ίσως είναι και η μοναδική εφημερίδα που έχει επιβιώσει από τα χρόνια εκείνα. Σήμερα. Αλήθεια. Ναι. Δισεβδομαδιαία. Δισεβδομαδιαία, ναι. Το κύριο κοίταγμα του Ψαλουδάκη ήταν ακριβώς αυτό, να βρει έναν τρόπο να περάσει ανάμεσα στις συμπληγάδες του ψυχρού πολέμου, γι' αυτό και εφήβρε αυτό το σχήμα του διπρόσωπου υλισμού. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε τον μαρξιστικό υλισμό, ο οποίος τότε
στην κυρίαρχη, ας πούμε, στην κρατική προπαγάνδα ήταν εξοβελιστέως, διότι θα κτλ. Αμέσως μετά τον Εμφύλιο, όλα αυτά τα πράγματα ήταν πολύ ζωντανά. Ο Ψαλουδάκης, για να περάσει μέσα από αυτές τις συμπληγάδες, είπε ότι ο ηλισμός δεν έχει μόνο ένα πρόσωπο, το πρόσωπο το μαρξιστικό, το σοβιετικό τότε κτλ., αλλά έχει και το πρόσωπο το αστικό, ηλιστικό, το οποίο είναι εξίσου ηλιστικό. Νομίζω δεν χρειάζεται σήμερα να επιχειρηματολογήσουμε γι' αυτό, γιατί μέσα από την κατανάλωση, την υπερκατανάλωση, το χρήμα, τα χρηματιστήρια κτλ., δικαιώνεται αυτή η οπτική. Αυτά έτσι, που έλεγε πια, μετά ο Γιαναράς, καταναλωτική ευζοία. Αυτή η καταναλωτική ευζοία, ναι. Ο Ψαλουδάκης λοιπόν εφήβερε αυτό το σχήμα του διπρόσωπου ηλισμού και με βάση αυτό πορεύτηκε, πατώντας επάνω σε αυτές τις ευαισθησίες, οι οποίες κρατάνε, όπως είπα, από παλιότερα, ας πούμε. Είναι οι ευαισθησίες οι οποίες κατάγονται από την ίδια την ευσέβεια και την πίστη του ελληνικού λαού, του ορθόδοξου λαού, ας πούμε, που μέσα του είχε αυτό το ευαγγελικό πρόταγμα της δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης κτλ. Αλλά πέρασε μέσα και από τις συμπληγάδες του εκκλησιαστικού λόγου και πραγματικά έκανε, αν δει κανείς τα πρώτα φύλλα της εφημερίδας το 1953 κτλ. Μέχρι τη δικτατορία, μέχρι το 1967, θα δει ότι εμφανίζει έναν διαφορετικό εκκλησιαστικό θεολογικό λόγο, ας πούμε, από ότι οι κυρίαρχες τότε εκκλησιαστικές οργανώσεις, που προέβαλαν ένα πρότυπο περισσότερο ηθικό, ηθικιστικό, αφήνοντας, ας πούμε, υποφωτίζοντας το ζήτημα της δικαιοσύνης, της αλλαγής της κοινωνίας, το κοινωνικό θέμα, έτσι. Πήγαινε το πράγμα περισσότερο από μια, ας πούμε, προσωπική ηθική, ατομική ηθική. Έτσι ξεκινάει λοιπόν αυτή η προσπάθεια που έφτασε, που είχε, όπως ωραία το είπε ο Κώστας, είναι μια αποτυχία με μικρές επιτυχίες. Όταν έπεσε η δικτατορία, το κίνημα της Χριστιανικής Δημοκρατίας και η Ελληνική Χριστιανοσοσιαλιστική Οργάνωση Νέων, η ΕΧΟΝ, έδωσαν μια διέξοδο στην πολιτικοποίησή μας. Σε νέους που δεν θέλαμε να ταυτιστούμε με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και με τις διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις που κυριαρχούσαν τότε. Μέσα από το κίνημα αυτό γνωρίσαμε τις χριστιανοσοσιαλιστικές οργανώσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη. Είδαμε πολλές πτυχές ενός χριστιανισμού ο οποίος αγωνίζεται για τα κοινωνικά προβλήματα και ενδιαφέρεται για τις ανάγκες του αδελφού. Μας συγκίνησε η μορφή του Καμίλο Τόρες, αλλά κυρίως μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε, να εμβαθύνουμε περισσότερο σε μια πολιτική τοποθέτηση μέσα από την φιλοσοφία του Νικολάη Μπερδιάγεφ. Και αυτό στάθηκε η αφορμή να έρθουμε και σε μια πιο ουσιαστική συνάντηση με την Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση και την Ορθόδοξη Θεολογία. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η όποια πολιτική μας στράτευση την εποχή εκείνη δεν δικαιώνεται μέσα από τη δημιουργία μιας νέας αδιέξοδης χριστιανικής ουτοπίας, την προσμονή κάποιας χριστιανικής επανάστασης που θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά μας έδωσε την δυνατότητα να καταλάβουμε ότι η χριστιανική μας τοποθέτηση, η τοποθέτηση μας στην Εκκλησία, έχει και ένα πολιτικό περιεχόμενο, με την ευρύτερη έννοια. Ένα πολιτικό περιεχόμενο που σημαίνει ότι πάντοτε το όραμα ενός χριστιανού είναι ο κοινοβιακός βίος, είναι η κοινοπτυμοσύνη και δεν είναι η επιλογή της ατομικής σωτηρίας. Αυτός ο δρόμος πιστεύω ότι δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ να μας ενδιαφέρει. Ο Ψαλουδάκης έλεγε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι, είχε αυτή την ιδεολογική φόρτιση, γιατί τότε δεν υπήρχε και η ανακάλυψη αυτού που μετά το 80 και το οποίο και εμείς το φέραμε στα πανεπιστήμια και τολμώ να πω εκτός
από εμάς που ήμασταν οι Ελλάσσονες, οι Μίζωνες, ήταν στο Άγιον Όρος, ανακαλύφθηκε η Ορθοδοξία ως αντίβαρο στη δυτική χριστιανική και πολιτιστική εκδοχή της ευρωπαϊκής ζωής. Η Χουσουκού ήταν για μένα μια αποκάλυψη εκείνα τα χρόνια και μια πόρτα προς την Εκκλησία, για να ξανανακαλύψω την Εκκλησία. Ήτανε σαφές για πολλούς από μας ότι το όραμα, το γενικότερο για το οποίο αγωνιζόμαστε, το όραμα μιας κοινωνίας δικαιοσύνης, δεν πατούσε γερά στα πόδια του. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση ήτανε για μένα, ξαναλέω, μια αποκάλυψη παρουσία των παιδιών της Χουσουκού. Ήτανε παιδιά που αγωνιζόντουσαν για τη δικαιοσύνη, για το σοσιαλισμό, όπως τον καταλαβαίναμε οι περισσότεροι από μας λίγος πολύ. Όμως το ιδιαίτερο, όπως εγώ το αντιλήφθηκα τότε, ήτανε ότι είχανε μια φοβερή ψυχραιμία, μια απόσταση από τα πράγματα. Ενώ συμμεριζόντουσαν την αγωνία και ήταν πάρα πολλοί αγωνιστές σε αυτό που κάναν, την ίδια στιγμή ήταν σαν να είχαν τα θεμέλια τους κάπου αλλού. Τα υπαρξιακά τους θεμέλια κάπου αλλού. Αυτό ήταν ένα αίσθημα πολύ ισχυρό για μένα, το οποίο επιβεβαιώθηκε κατά κάποιο τρόπο όταν ένας από αυτούς, νομίζω είναι και σήμερα στη κουβέντα που κάνει το Αντίφωνο, ο Κώστας ο Καμαριάρης, μίλησε, τον θυμάμαι, από το βήμα του Πασπουδαστικού Συνεδρίου το 1980, αν δεν κάνω λάθος, και ενώ το θέμα ήταν, όπως είπα, το πολιτικό, δηλαδή τι θα γίνει με το νόμο για τα πανεπιστήμια, η κυβέρνηση, πώς συνεχίζουμε τον αγώνα, ο Καμαριάρης έκανε μια τοποθέτηση, μια εισήγηση με θέμα Παπαδιαμάντης και Ντοστογεύσκη. Και αυτό που χοντρικά μας είπε ήταν ότι αυτό που εσείς ψάχνετε να βρείτε κάπου αλλού, στη Σοβιετική Ένωση, στην Κίνα και δεν ξέρω πού αλλού, δεξιά και αριστερά, αυτό υπάρχει εδώ 2.000 χρόνια τώρα, ζωντανό, ενετέρα μορφή. Αυτή η κουβέντα του ψυχραιμία, του Κώστα του Καμαριάρη, ήταν για μένα αυτό που είπα, άνοιξε την πόρτα και έκτοτε μπήκα σε μια σπουδή για αυτή την άλλη μορφή, που ήταν η Εκκλησία, ήταν ο Χριστός, ήταν η εκκλησιαστική κοινότητα, ήταν ένας δρόμος. Και αυτό το δρόμο συνεχίζω να τον βαδίζω. Τα παιδιά της Χουσουκού ήταν μία από τις πόρτες που μου άνοιξαν αυτό το δρόμο. Αυτά δεν τα ξέρανε οι παλιοί. Οι παλιοί λέγανε ότι δεν μπορείς να είσαι χριστιανός μόνο μέσα στους 4 στίχους του ναού ή να είσαι του κυριακάτικου χριστιανισμού. Πας την Κυριακή στην εκκλησία, μπαίνεις εκεί μέσα 2-3 ώρες και όλες τις άλλες ώρες και μέρες της εβδομάδας είσαι κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο νεότερος κόσμος που μπήκε, εισήχθη, ας πούμε, στο κίνημα αυτό το χριστιανικο-δημοκρατικό ή σοσιαλιστικό, γιατί μιλάγανε για κοινωνισμό, είναι άπαντα αυτή σκηνά και τέτοια, από τις πράξεις των Αποστόλων. Επάνω σε αυτή τη λογική, πολύ αργότερα, στη δεκαετία του 80, η νεολαία και η φοιτητική νεολαία και οι άλλοι είχαν βγάλει το σύνθημα «Κοινότητα, κοινόβιο, ενωρία, αυτή είναι η νέα κοινωνία». Δηλαδή πάλι το κοινό. Κοινόβιον των μοναστικών, κοινός βίος. Κοινότητα, η οργάνωση της ζωής εκτός μοναχισμού. Η αριστερά κυριαρχούσε στα πανεπιστήμια, ήταν η αποδιωγμένη για δεκαετίες και από το 1974 μέχρι το 1985, δηλαδή τη δεκαετία την πρώτη της μεταπολίτευσης, κυριαρχούσε αποκλειστικά, αποφασιστικά, όπως θες να το πούμε, και στα πανεπιστήμια στο φοιτητικό χώρο, αλλά σιγά σιγά και μέσα στις έδρες, που τότε ήταν αλλιώς το καθηγητικό κατεστημένο.
το 75, το 76, το 77, όταν κάτι ταλέπορα κορίτσια του Σωτήρος, της χριστιανικής οργάνωσης που είχε αποσπαστεί από τη ζωή και είχα πάει και στα δικαστήρια πριν τη δικτατορία, πήγαιναν να μοιράσουν το περιοδικό τους η χριστιανική φοιτητική δράση στα πανεπιστήμια, πήγαιναν οι φοιτητές οι οργανωμένοι από τις παρατάξεις της αριστεράς, τις το παίρνανε και τις διώχνανε. Απαγορευόταν δηλαδή η οργάνωση φοιτητική του Σωτήρος, δεν λέγανε του Σωτήρα, του Σωτήρος και της ζωής, να μοιράζει περιοδικά φοιτητικά δικά τους, νεανικά φοιτητικά περιοδικά στο Πανεπιστήμιο. Μόνο την εφημερίδα Χριστιανική δέχονταν, που ήταν εγνωσμένη σε αντιδικτατορική κατάσταση. Μέσα στα πανεπιστήμια σταθεροποιήθηκε η φωνή των σπουδαστών της λεγόμενης Χουσουκού, Χριστιανοσοσιαλιστικής Σπουδαστικής Κίνησης. Με ανωδική πορεία γύρω στο 80 με 82. Βλέπουμε όμως ότι από το 85 μέχρι το 2015, που είναι 30 χρόνια, μια τριακονταετία, μια γενιά, πώς άλλαξε το πράγμα με τη διάλυση του Σοβιετικής Αυτοκρατορίας και με την κατάρρευση όλων εκείνων των ονείρων. Και πώς όλα αυτά τα παιδιά ή τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά που ήταν και μεγάλα ταλέντα, βρέθηκαν να εξυπηρετούν άλλες πολιτικές ομάδες ή εξυπηρετώντας τις ίδιες πολιτικές ομάδες, όπως παράδειγμα ο Παπουτσής που ήταν και πρόεδρος της ΕΦΕΕ, βρέθηκαν να έχουν τελείως συντηρητικοποιηθεί με βάση αυτά που έλεγαν και έκαναν τη δεκαετία του 75-85, ας πούμε. Οι άλλοι πήραν άλλους δρόμους, ναι, στο Άγιο Όρος, παπάδες, ναι, άλλοι, ναι. Όσο δε για τα χριστιανικά, ο Ψαρουδάκης ήταν, τέλος πάντων, σε κατά καιρούς και κατά περιόδους πολύ, σε εισαγωγικά, αντισυστημικός ως προς την Εκκλησία, την παραδοσιακή ως προς τους επισκόπους, τους δεσποτάδες δηλαδή, και ως προς τα δικαστικά συστήματα. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό το σημείο, μιας και το θέτεις, Κώστα. Θα ήθελα δηλαδή να δούμε τη σχέση των χριστιανοσοσιαλιστών με τη θεσμική εξουσία, με την εκκλησιαστική εξουσία. Υπήρχαν σχέσεις, υπήρχαν φιλικές σχέσεις από μητροπολίτες, από μοναχούς, από μοναστήρια προς το χριστιανοσοσιαλιστικό κίνημα. Απευθύνεται και στους δύο η ερώτηση. Ναι. Κάποια μοναστήρια με κάποιους μοναχούς οι οποίοι μας συμπαθούσαν ή φίλους μας που έγιναν μοναχοί μετά, είχαν κάποια σχέση και στο Άγιον Όρος. Και κάποιοι ηγούμενοι ερχόντουσαν να κάνουν ομιλίες στο Πανεπιστήμιο, καλεσμένοι από τις δικές μας φοιτητικές κινήσεις και άλλες ομάδες, όπως ο τότε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυρονικίδα του Αγίου Όρους, ο Βασίλης Μοντικάκης. Και σε πιο σταθερό και ευρύτερο επίπεδο, το Γρηγοριάτικο Μοναστήρι με τον ηγούμενό του, τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Καψάνη. Υπήρχαν πάντοτε επίσκοποι, δεσπότες όπως θα το λέμε, που για να έχουν, να τα έχουν καλά με όλους, στις τοπικές τους δεσποτείες, τις επισκοπές, δεν αντιμάχονταν τους φοιτητές ή την νεολαία που είχε σχέση με τη χριστιανική δημοκρατία. Όσο μάλλον ήθελαν να έχουν μαζί τους και κάποιες σχέσεις. Για παράδειγμα, όταν εγώ μετά σπούδαζα στο Ρέθυμνο, ο τότε επίσκοπος, ο Τίτος ο Σιλιγαρδάκης, ήθελε να γνωρίσει την παρέα μας. Ή στα Ιωάννινα, το δεξί χέρι του Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, ο τότε Σετάκης, ο επίσκοπος Ιωαννίνων Σετάκης. Θεόκλητος. Ο Θεόκλητος, όπου ήθελε να γνωρίσει τις παρέες των φοιτητών της ΧΔΕΛΤΑ και των χριστιανοσοσιαλιστών. Ο Σεβαστιανός Κονίτσης Οικονομίδης, το επίθετο, είχε επαφές με ανθρώπους, ας πούμε, της τοπικής ΧΔΕΛΤΑ Ιωαννίνου.
θετικές. Αλλά αυτά σε ένα μέτρο. Τώρα σου είπα παραδείγματα, ή στην Ξάνθη, τέλος πάντων. Υπήρχαν δηλαδή φιλίες και σχέσεις, αλλά σε ένα ήπιο μέτρο, όχι ότι υποστήριζαν. Απλώς ανέχονταν, γιατί έβλεπαν ότι έχει αλλάξει ολόκληρο το κλίμα της κοινωνίας. Θα ήθελα να πω μια κουβέντα για έναν από τους φίλους που δεν είναι πια μαζί μας, το Σταμάτη Παπασταματέλο. Εκείνα τα χρόνια, όταν πρωτοδημιουργήθηκε ο σταθμός της Εκκλησίας, η παρέα της Χουσουκού, τα παιδιά της Χουσουκού παίξανε αποφασιστικό ρόλο στο να σταθεί και να στηθεί ο σταθμός της Εκκλησίας. Ο Σταμάτης ήταν η φωνή της Εκκλησίας, ήταν αυτός δηλαδή που είπε το σήμα, η άλλη φωνή στα FM. Δυστυχώς, όταν τον χάσαμε, υποχρεώθηκε η Εκκλησία να αλλάξει τη φωνή του, να μπει μια άλλη φωνή, και ίσως είναι τραγική ηρωνία ότι πλέον η άλλη φωνή στα FM δεν ήταν η φωνή του Σταμάτη Παπασταματέλου, αλλά ήταν η φωνή του Αλέξη του Κοστάλα, που ήταν δηλαδή η μία και μοναδική φωνή σε όλα τα FM. Και αυτό είναι ακόμα μια εκκρεμότητα για το χριστιανοσοσιαλισμό, για τους φίλους του, για μας όλους, για την Εκκλησία ενδεχομένως. Μια εκκρεμότητα που την έχουμε ανοιχτή μπροστά μας. Θα ήθελα όμως να μας πει και ο Κώστας Ομπλάθρας την γνώμη του, την εμπειρία του για αυτό το θέμα. Κατά πόσο η εκκλησιαστική εξουσία, η θεσμική εκκλησιαστική εξουσία, αλλά και η πανεπιστημιακή θεολογία, Κώστα, είχαν σχέση με το χώρο των χριστιανών σοσιαλιστών? Ναι, εγώ θα το περιέγραφα ότι υπήρχε μία επαλλήλων ανακοχία, το πούμε έτσι. Δηλαδή, οι χριστιανοδημοκράτες συνήθως δεν είχαν εκκλησιαστικά πόστα. Κανένας, δεν θυμάμαι κάποιον που να είχε κάποιο εκκλησιαστικό πόστο αφενός. Και αφετέρου οι εκκλησιαστικοί παράγοντες, ας πούμε οι επίσημοι εκκλησιαστικοί παράγοντες, εντάξει, δεν ήθελαν να διαρρήξουν και τις σχέσεις με αυτόν τον κόσμο. Κάποιοι ήταν φιλικά διακείμενοι, κάποιοι άλλοι απλώς δεν ήθελαν να διαρρήξουν τις σχέσεις με αυτόν τον κόσμο, γιατί είχε μια πέραση, ας το πούμε, αυτός ο λόγος, και εντάξει, υπήρχε μια ανοχή. Και από τις δύο μεριές μια ανοχή. Γενικά όμως ο λόγος της χριστιανικής δημοκρατίας ή και της Χουσουκού, της νεότητας, ή σε κάποια πράγματα διέφερε βέβαια. Το περίφημο σύνθημα με τον Χριστό για το λαό, δηλαδή ότι πρέπει να αναλάβει η Εκκλησία, οι ενορίες, οι παπάδες, οι δεσποτάδες, να αναλάβουν ένα είδος κοινωνικής διαφώτισης του ελληνικού λαού, έτσι ώστε να υπάρχει, ας πούμε, ισχυρότερο το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης για να μπορέσει να επιτευχθεί. Αυτά βέβαια είναι και πολύ σχηματικά και πολύ θεωρητικά και πολύ ουτοπικά. Αυτού του είδους η... Και εκτός θεολογικών προδιαγραφών. Ναι. Δεν έχει και πολύ σημασία όμως. Λαϊκή δημοκρατία, λαϊκές κατακτήσεις, λαϊκά δικαιώματα, στο για το λαό. Ναι. Ήταν η εποχή του λαού. Ήταν ένα είδος λαϊκής θεολογίας, ας πούμε, που έχει ενδιαφέρον όμως για την εποχή. Δεν είχε στηρίγματα, ας το πούμε, ούτε κοινωνικά για να αναπτυχθεί κτλ. Αλλά έδινε ένα στίγμα ότι χρειαζόταν περισσότερη δημοκρατία. Βέβαια, αν το πάρουμε το πράγμα αναλογικά, η Εκκλησία είναι και σήμερα ακόμα ένα από τους πιο δημοκρατικούς θεσμούς που υπάρχουν στην Ευρώπη και στον κόσμο. Για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Ασχέτως διαδικασιών. Η παράδοση είναι δημοκρατική. Η παράδοση είναι δημοκρατική και περισσότερο δημοκρατική από ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Γιατί έχει ένα ίχνος, ας πούμε, της παλαιάς, αρχαίας δημοκρατίας. Αλλά αυτό είναι μια παρένθεση, ας την κλείσουμε. Και υπήρχε μια ζήμωση γενικά. Υπήρχε, δηλαδή, ναι. Αυτό ωφελούσε ακριβώς τη ζήμωση. Αυτή μια διαδικασία διαλόγου υπόγεια που γινόταν και ακριβώς, νομίζω ότι με τα χρόνια έχει εκφραστεί κάπως και πιο επίσημα εκκλησιαστικά. Αυτό που λες, Κώστα, αυτό που λες για τη λαϊκή θεολογία που εξέφρασε αυτός ο χώρος, σημαίνει ότι υπήρχε και μια επιφύλαξη, μια διστακτικότητα ή μια άρνηση από την πανεπιστημιακή θεολογία να συμβληθεί μαζί τους? Βέβαια, υπήρχε. Είχαν αναπτυχθεί και διάλογοι μεταξύ του Σαουδάκη και ακαδημαϊκών, ας πούμε,
θεολόγους, κάποιοι από τους ακαδημαϊκούς θεολόγους και τους παλιούς ακόμα, έγραφαν και για τα δικαιώματα του εργάτη και για την αναδιανομή του πλούτου, για την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Τσιριτάνης και η ομάδα της. Ναι, όχι μόνο αυτή, αλλά και οι ακαδημαϊκοί. Δηλαδή και ο Βέλλας και ο Φρατσέας, ο Μακαρίτης, ο καθηγητής στη θεολογική. Αργότερα βέβαια ήταν και άλλοι, ήταν και ο Μεταλλινός, ήταν... Την εποχή της ακμής της χριστιανοσοσιαλιστικής σπουδαστικής κίνησης στη Θεσσαλονίκη, το 80 είχα φέρει τον Πάπα Δαμανάκη, αυτή είναι η οικογένεια των Δαμανάκη. Τον είχαμε φέρει στη Θεσσαλονίκη να κάνει ομιλία ενάντια στο ΝΑΤΟ για τις βάσεις. Ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο και από σπουδαστική από όλες τις σπιτικές παρατάξεις. Θα ήθελα όμως και να μην ξεχάσουμε και το. Προσπαθούσα να το θυμηθώ πριν και το ξέχασα. Τον Πρατσιώτη, τον Παναγιώτη Παναγιώτη Πρατσιώτη. Αυτός είχε αναπτύξει, ας πούμε, είχε γράψει και βιβλιαράκια σχετικά με τα κοινωνικά αιτήματα της εποχής. Εκτός του Αγουρίδη που είχε προσωπικές φιλίες με τον Ψαρδάκη. Εκτός του Αγουρίδη, ναι. Θέλω να πω ότι υπήρχαν πάντοτε ακαδημαϊκοί θεολόγοι από τους μείζονες, ας πούμε, οι οποίοι κινούνταν σε ένα χώρο, ας πούμε, κοντινό, να το πω έτσι. Ναι. Επειδή αναφέρεται και οι δύο το όνομα του Παπαγιώργη του Μεταλλινού, του Μακαριστού πια, θα ήθελα να μιλήσουμε για τη σχέση του χριστιανοσοσιαλιστικού κινήματος με την νεοορθόδοξη τάση. Οι χριστιανοσοσιαλιστές μπορούμε να πούμε ότι έπαιξαν ρόλο στην ανάδυση αυτού του κινήματος. Και ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής τους αυτών? Τι θα λέγες προς τα να ξεκινήσουμε? Ήταν ένα γενικότερο αίτημα της δεκαετίας του 80. Αφού υπήρξε το πρώτο κύμα, το μεταπολιτευτικό, που υπήρχε αυτό το στερητικό σύνδρομο που είπε πριν ο Κώστας. Ήταν το ζήτημα, ωραία, τι κάνουμε όμως εμείς, ας πούμε, και πώς το ενσωματώνουμε αυτό. Υπάρχει εντωμεταξύ υποδόρια κάτω από την αριστερή παράδοση και κουλτούρα στην Ελλάδα, όπως έλεγε η Έλλη Αλεξίου σε ένα φίλο που είχε κάνει κάποτε μια διατριβή για το μαρξιστικό κίνημα στην Ελλάδα, τη διάβασε τη διατριβή του και η κριτική που του έκανε ήταν ότι καλά τα λες ρε παιδάκι μου, αλλά εμείς στην πραγματικότητα ήμασταν χριστιανοσοσιαλιστές. Δηλαδή η αριστερά ευρύτερα στην Ελλάδα έχει, ακόμα και αν δεν το παραδέχεται επίσημα, ας πούμε, αντλεί από αυτήν την ευαισθησία της παράδοσης, να το πούμε, αν και ίσως είναι λίγο λέξη παρεξηγημένη αυτό, της λαϊκής παράδοσης, της λαϊκής ορθόδοξης παράδοσης, της λαϊκής μικρασιατικής παράδοσης, που οι άνθρωποι ήταν πολύ, πολύ ευσεβείς, βαθύτατα ευσεβείς και ταυτόχρονα... Και της Βαλκανικής. Και ταυτόχρονα και της Βαλκανικής παράδοσης. Της Ορθοδόξου Βαλκανικής. Και ταυτόχρονα ριζοσπάστες. Οπότε στη δεκαετία του 80 υπήρχε πια το αίτημα, ωραία, καλά όλα αυτά. Καλή η απελευθέρωση και όλα αυτά. Αλλά κάπου αναζητούνταν μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Όχι μόνο στο κομμάτι της ευσέβειας και το εκκλησιαστικό, αλλά και στο κομμάτι του πολιτισμού. Τότε ήταν που άρχισαν να υπάρχουν όλες αυτές οι αναζητήσεις για το δημοτικό τραγούδι, για την παραδοσιακή μουσική, για τα παραδοσιακά όργανα, για τη βυζαντινή μουσική επίσης. Οι κινήσεις του Σίμωνα Καρά είχαν αρχίσει κάπως να παίρνουν μεγαλύτερη δημοσιότητα από ό,τι είχαν νωρίτερα, ας πούμε, στη δεκαετία του 80. Οπότε μέσα σε αυτό το κίνημα, μέσα σε αυτό το αίτημα, το ρεύμα. Σε αυτό το ρεύμα, σε αυτό το αίτημα κυρίως, αναπτύχθηκε αυτό που λέγεται νεοορθόδοξο ρεύμα, το οποίο στην ουσία είναι το όνομα νεοορθόδοξος προέρχεται από φλεγματικούς αριστερούς διανοούμενους, ας πούμε, για να δώσουν ένα... δεν ήταν ακριβώς... Ναι, είναι περισσότερο... Ήταν ένα αίτημα να ξαναβρεθούμε στο έδαφος της ορθόδοξης ευσέβειας. Και έτσι εκδίδεται το περιοδικό Σύναξη, που γεννήθηκε μέσα, ας πούμε, από το χώρο αυτό της χριστιανικής δημοκρατίας. Τα πρώτα τεύχη της Σύναξης τυπώνονταν μαζί με τη χριστιανική, στη φωτοσύνθεση της χριστιανικής. Τα πρώτα δύο τεύχη ή τα δεύτερα δύο. Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι κόσμοι συνέκλυναν, δηλαδή. Η κίνηση, ας πούμε, η χριστιανοσοσιαλιστική και η κίνηση που προσπαθούσε να βρει απαντήσεις σε αυτά τα αιτήματα της ταυτότητας. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται περίεργα σήμερα, η ταυτότητα, γιατί όλος ακούει ταυτότητα και νομίζω ότι, ξέρω εγώ, ότι είναι κάτι σαν τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε, ψάχνουμε να βρούμε μια ταυτότητα. Δεν είναι έτσι. Υπήρχε μια ειλικρινής αναζήτηση ενός γηγενούς, ας πούμε, κοιτάσματος, το οποίο θα
θα μπορούσε να έρθει να δώσει τη δυνατότητα διαλόγου και συνάντησης και συνάφειας με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι είναι η εποχή του 80, το 80 που μπαίνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα πράγματα αρχίζουν και συζητιόνται δηλαδή και ευρύτερα, ας πούμε, όχι μόνο στους στενούς κύκλους των δικών μας χώρων. Και τίθεται πια το ερώτημα ποια είναι η θέση της χώρας, μιας ορθόδοξης χώρας μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που τότε δεν υπήρχε καμία άλλη ορθόδοξη χώρα, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμασταν η μόνη, ας το πούμε, που μπαίναμε. Τι ήταν το διαφορετικό? Υπήρχε όλο αυτό το ρεύμα της ρωσικής, της ρωσικής θεολογικής σκέψης που ερχόταν από την... Από τη Γαλλία τελικά. Με μεταφράσεις τότε την εποχή. Τότε την εποχή μεταφράσεις του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι, του Λόσκι. Και Σμέμαν. Σμέμαν. Και Μπερδιάγεφ, βέβαια, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ναι, και παλιότερα γνωστός από μεταφράσεις. Και όλο αυτό συνέτεινε στο να δοθεί, ας το πούμε, ένα είδος, να επιχειρηθεί μάλλον μια απάντηση σε αυτό το αίτημα της ιδιοπροσωπείας από το κίνημα αυτό, από το ρεύμα των λεγόμενων, ας πούμε, ορθοδόξων. Όλα αυτά ήταν σαν ένα μεγάλο ποτάμι που ξεχυνόταν από πολλά μικρούς παραποτάμους και δημιουργούσε, ας πούμε, μία κήτη στο τέλος. Και μετά χωριζόντουσαν οι κήτες και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, τα ρεύματα συνέβαλαν και αμφέβαλαν. Εσύ, Κωστά, τι θα έλεγες για το θέμα? Το πρόβλημα της νεολαίας και των αριστερών, σε εισαγωγικά, κομμάτων, μην ξεχνάμε ότι ήδη το 85 κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ 4 χρόνια, το οποίο βγήκε με τις ψήφους των νεότερων γενεών. Το πρόβλημα τους πλέον ήταν ότι είχαν γίνει καθεστώς. Και τα καθεστώτα, σύ το χρόνο, φθύρονται και καταραίουν. Παράλληλα, η ιδεολογία του μαρξισμού έφθινε, δηλαδή απήχαμε λιγότερα από 5 χρόνια από την αρχή της διάλυσης της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, μιλάμε τώρα για το 85. Και επειδή ήδη υπήρχε στα πανεπιστήμια ειδικότερα, αλλά και ευρύτερα, μια άλλη κατάσταση όπως την εξέφρασε ο Κώστας ο Μπλάθρας, δημιουργήθηκαν ακριβώς διάφορες συνιστώσεις από αριστερούς οι οποίοι έψαχναν την, σε εισαγωγικά, θρησκευτική ή άλλα εισαγωγικά χριστιανική αναγέννηση στη χώρα, η οποία αυτή η αναγέννηση στη χώρα είχε ένα χρώμα, μια χρειά εντοπιότητας, δηλαδή φιλοορθόδοξη. Τώρα, η πρώτη αναφορά μεταπολιτευτικά, σε παρένθεση αυτό, του όρου νέα ορθοδοξία υπάρχει σε ένα τεύχος του περιοδικού Σημάδια, το μπλε, το οποίο τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αν είναι το έκτο, όπου ο τίτλος είναι «Νέα δεξιά και νέα ορθοδοξία» και ταυτίζει την στροφή κάποιων που ήταν ορθόδοξη της μόδας με τη νέα δεξιά και συνδέει τη νέο ορθοδοξία με τη νέα δεξιά. Αλλά μετά, επειδή αυτός ο όρος τον εγκολπώθηκαν πάρα πολύ, αυτονομήθηκε από το άρθρο εκείνο το οποίο έκανε την αρχή. Υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην αριστερά οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχοντας φάει με το κουτάλι τους διάφορους δογματισμούς, ενδιαφέρονταν για μια άλλη οπτική και των κοινωνικών και των πολιτικών και των ιδεολογικών και των ταυτοτικών ελλαδικών, ελληνικών δεδομένων. Δηλαδή, είναι ο Κωστής ο Μοσκόφ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος του ιδεολογικού της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και τον οποίο θέλαν να τον διαγράψουν οι κατά τον Ζουράριν φαυλεπίφαυλοι της Κεντρικής της Αθήνας, του ΚΚΕ, ο Μίμης, ο Ανδρουλάκης και άλλοι. Και ο άλλος είναι ο περίφημος Κωστής Ζουράρης, κριτικός και αυτός, από μεγάλη οικογένεια. Ήταν φίλος με όλη αυτή την ομάδα των μετέπειτα μεγάλων, με ή χωρίς εισαγωγικά, διανοητών του Τσουκαλά.
του Βεργόπουλου, του Πουλατζά. Απ' την άλλη, ο Μοσκόφη ήταν ένας ιδιόμορφος διανοητής, με μια πολύ ξέχωρη ιδεολογική και πολιτική αντίληψη, αλλά και παράλληλα μορφωμένος ισχυρά και έχοντας γράψει ξεχωριστά κείμενα και μελέτες και κοινωνιολογικές και για την ταυτότητα. Αυτοί οι δύο δημιούργησαν ένα φοβερό δίπολο, το οποίο με τον τρόπο του επηρέασε και όλη την υψηλή, ή για να μην πω υψηλή, υψηλότατη διανόηση της αριστεράς στην Ελλάδα, στην Γαλλία και σε όλο τον κόσμο. Όπου υπήρχαν Έλληνες δηλαδή αριστεροί ή προοδευτικοί διανοούμενοι, όταν έσκασε σε εισαγωγικά η βόμβα ότι ο Μοσκόφ και ο Ζουράς πάνε στο Άγιον Όρος, μιλάνε με τον Βασίλειο Γοντικάκη, πάνε στη Βορείο που βρίσκουν τον Καψάνη. Αυτές οι δύο κεντρικές προσωπικότητες ουσιαστικά έδωσαν μια όθηση που δεν την ήθελε η δομημένη αριστερά όλων των σχολών. Ακόμα και αυτή η ομάδα του σχολιαστή ήταν αντίθετη. Και φυσικά ήταν όλοι αντίθετοι με τις μεταλλαγές του Σαββόπουλου που το γύρισε προς τα ορθόδοξα αλλά και προς τα εθνικιστικά. Λοιπόν, θα ήθελα με βάση αυτό που είπε μόλις τώρα ο Κώστας, η κριτική που κάνει ο σχολιαστής αλλά και άλλα μαρξιστικά περιοδικά της εποχής, όπως οι Θέσεις για παράδειγμα, μένουν πολλοί, βρίσκουν στον ορθόδοξο λόγο στοιχεία έντονα εθνικισμού, αλυτρωτισμού. Αυτό, κατά τη γνώμη σου, Κώστα, και εσύ Κώστα, δεν είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να το αναδείξουμε? Απαντάω, δεν είχα τίποτα άλλο να πούνε. Δηλαδή, ο Μιλιός, ο οποίος ήταν πίσω από τις Θέσεις, και όλη η στελεχή ομάδα του σχολιαστή, που ήταν ο Φλόρος, ο Δέλη Πέτρος, όλοι αυτοί ουσιαστικά δεν είχαν τίποτα άλλο να πούνε, παρά μόνο ότι, ξέρω εγώ, ότι ο Μοσκόφ το γύριζε στον εθνικισμό. Ο Μοσκόφ, για παράδειγμα, ήταν από τότε υπέρ του να ονομαστεί Βόρεια Μακεδονία. Η Μακεδονία των Σκοπίων. Από τότε. Κάτι ήξερε, γιατί έτσι έγινε. Η αριστερά ήδη από τότε με τους διανοούμενους εκείνους, οι οποίοι ακόμα δεν ήταν πρωτοκλασάτοι, αλλά έμπαιναν φορτσάτοι στο βιράζ για να φτάσουν στην τελική ευθεία και να κυριαρχήσουν ιδεολογικά στη δεκαετία του 90, είχε ήδη παρακμάσει. Και το μόνο που μπορούσαν να πούνε ήταν αυτό που έλεγαν το 1945 η αριστερή εναντίον της δεξιάς. Η αριστερή μιλάγαν για κοινωνική δικαιοσύνη και η δεξιά έλεγε να πάρουμε τη Βόρεια Ήπειρο, να πάρουμε τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Η νεοορθοδοξία όπως την γνωρίσαμε εμείς και με το χριστιανοξιστικό διάλογο δεν είχε θέματα εθνικισμού. Είχε άλλα θέματα. Είχε το θέμα ότι ο κοινωνικός αγών, το κοινωνικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με καθαρά υλιστικές, ορθολογιστικές προδιαγραφές και αντιλήψεις και πρακτικές. Και ότι αυτό για να αντιμετωπιστεί πρέπει να εμποτιστεί με την εντοπιότητα και με τη ζυμωμένη με την εντοπιότητα παράδοση η οποία έχει κοινωνικά ή και κοινωνιστικά, σοσιαλιστικά δηλαδή και δημοκρατικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η ζωή των κοινοτήτων και η ζωή των κοινοβίων. Και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν είσαι χριστιανός και αριστερός. Αλλά επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα εάν ως αριστερός πάβεις να έχεις Ευαγγέλιο, το μαρξισμό-λενινισμό. Μπορείς να είσαι δηλαδή δημοκρατικός και προοδευτικός και αυτό που λένε ή λέγανε αυτή η αριστερά, χωρίς να παίρνεις διρεκτίβα από τα άπατα του μαρξισμού-λενινισμού της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΟΣΟΥΔΟΥ. Μόνο με τη δική σου παράδοση και μόνο με τη μελέτη της δικής σου παράδοσης. Τα κοινωνικά ρεύματα και οι κοινωνικά θεσμισμένες καταστάσεις μέσα στην παράδοσή μας, όταν ανατρέπονται όλα αυτά, οι παλιές κοινωνιστικές παραδόσεις της αλληλοβοήθειας, η παγκινιά που λένε στο μοναστήρι, υπήρχε και στο χωριό.
αυτού του είδους τα πράγματα υπήρχαν ως αλληλεγγύη και συναδελφικότητα μέσα από, από τη χριστιανική κοινοτικότητα και αντίληψη της ενορίας. Δεν χρειαζόταν να υπάρξει ένα μαρξιστικό προτσές βάσει του οποίου θα πρέπει απρόσωπα και μηχανιστικά και αυτοματιστικά οι μεν να γίνουν έτσι και να έρθει ο σοσιαλισμός και να βοηθήσουν οι μεν τους δε και να φύγει το κακό. Εδώ υπήρχαν άλλες παραδόσεις, αλλά με την ισοπαίδωση του πολιτισμού, του παραδοσιακού, την απομάκρυσή του, όταν λέμε απομάκρυση, συγγνώμη θα κάνω αυτή την παρένθεση, δεν υπάρχει ζωγραφική, υπάρχει αγιογραφία. Η ζωγραφική είναι η ζωγραφική της σχολής του Μονάχου. Αυτοί που αγιογραφούν δεν είναι ζωγράφοι, είναι αγιογράφοι. Δηλαδή, ο Θεόφιλος όταν έκανε τις ζωγραφικές στις ταβέρνες και στα αρχοντικά, τι ήταν? Αυτά είναι λαογραφία. Δεν είναι πολιτισμός και δεν είναι η ίδια μας τη ζωή. Δεν είναι η χωρή, αυτά είναι λαογραφία. Δεν είναι τα δημοτικά μας τραγούδια, είναι λαογραφία. Η μουσική μας είναι ψαλτική. Δεν είναι η μουσική μας. Η μουσική μας είναι ο Μπετόβεν ή ο Στραβίνσκι ή οι νεότεροι σκαλκότες. Αυτό υπάρχει και στην πολιτική. Δεν υπάρχει η κοινοβιωτικότητα, ο κοινοτισμός. Αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει ή ο σοσιαλισμός ή ο καπιταλισμός. Επάνω σε αυτό λοιπόν έγινε αυτό που θα λέγαμε σπέκουλα. Δηλαδή ο καθένας χρησιμοποίησε με βάση τους δικούς του όρους σκέψης, αλλά όρους σκέψης δυτικοευρωπαϊκού, δηλαδή είτε φασιστικού, είτε κεντροδημοκρατικού, είτε αριστεροπροοδευτικού, σοσιαλμαρξιστικού, όλο αυτό το φάσμα της παράδοσης. Και ο καθένας έπαιρνε και έλεγε με βάση αυτό, άρα φασισμός. Με βάση αυτό, άρα σοσιαλισμός. Αυτό δεν υπήρχε στην παράδοση, γιατί η παράδοση δεν είχε πολιτικά προτάγματα. Δεν ενδιαφερόταν για τη βασιλεία επί γης, η παράδοσή μας. Και όχι μόνο η ορθόδοξη παράδοση. Ναι, ναι. Άφηναν να κυβερνούν οι διάφοροι κούλιδες, αλλά ζούσε με τον ιδιόμορφο δικό της τρόπο. Έδιδε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι, αλλά κράταγε τα του Θεού το Θεό. Εδώ τώρα έχουμε χάσει τα βάρη τα πασχάλια. Εσύ Κώστα τι λες για όλα αυτά, ποια είναι η άποψή σου? Ναι, εγώ είμαι πολύ 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 κουμπωμένος απέναντι σε αυτούς όλους τους αριστερούς οι οποίοι κάνουν όλη αυτή την κριτική που είπες, οι οποίοι πολύ εύκολα από απολογητές της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας έγιναν απολογητές της Τραπεζικής Αυτοκρατορίας και εν πάση περιπτώσει απλώς άλλαξαν στρατόπεδο και λένε είναι όπως και πριν και τώρα εκτός πραγματικότητας. Εκτός ελληνικής πραγματικότητας σίγουρα. Γιατί το λέω αυτό και είμαι τόσο αυστηρός? Γιατί ούτε τον αγροτικό κόσμο εκφράζουν, ούτε τον εργατικό κόσμο εκφράζουν, ούτε την κοινωνική αναδιανομή του πλούτου εκφράζουν πλέον και έχουν μπει σε μια διαδικασία να εκφράζουν έναν, πώς το λένε, ένα δικαιωματισμό, ο οποίος από ένα σημείο και μετά είναι ένα είδος ιδιοτροπίας, ας πούμε. Δηλαδή τελικά η αριστερά, ποιο είναι το νόημα, ποια είναι η ουσία ύπαρξης της αριστεράς? Να εκφράζει την ιδιοτροπία του καθενός? Τα ξεχάσαμε όλα. Υποτίθεται ότι το κίνημα αυτό αναπτύχθηκε και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που υπάρχει όλη αυτή η προπαίδεια της παράδοσης που άμα διαβάσεις ας πούμε τις ιστορίες που γράφουν οι ξένοι για το 21, αυτό το πρώτο πράγμα που τους κάνει εντύπωση είναι ότι κανένας Έλληνας δεν παραδέχεται ότι υπάρχει ότι υπάρχουν άρχοντες και πληβοί. Και είναι το πρώτο πράγμα που τους κάνει εντύπωση, έτσι. Σημαίνει ότι αυτός ο λαός έχει από μόνος του μια βαθιά δημοκρατική παράδοση. Έχει επίσης μια βαθιά παράδοση αναζήτησης της αρετής. Γι' αυτό είπα πριν, όχι μόνο της ορθόδοξης παράδοσης. Είναι πολύ μεγάλη παρεξήγηση ότι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος ήταν ένας κόσμος, ας πούμε, ρωμαϊκών οργίων. Ουδέ μία σχέση. Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος είχε μια πνευματική παράδοση αναζήτησης της αρετής. Όποιον και να πάρεις, είτε στο αρχαίο δράμα, είτε στους φιλοσόφους, είτε στους ποιητές, είτε στους καλλιτέχνες, αυτούς που φτιάξαν τον Παρθενώνα, εν πάση περιπτώσει.
ο καημός τους ήταν η κατάκτηση της αρετής. Όπως λέμε, η κατάκτηση της βασιλείας των ουρανών, εν πάση περιπτώσει, μετά τη χριστιανική... μετά τον Ευαγγελισμό των Ελλήνων. Άρα πού πατάνε όλα αυτά των αριστερών, θέλω να πω. Αυτού του είδους, συγγνώμη που είμαι τόσο πολύ αυστηρός, αλλά δεν μπορώ να ανεχθώ καμία κριτική από ανθρώπους οι οποίοι τόσο εύκολα από απολογητές της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, όχι του σοσιαλισμού, γιατί στην πραγματικότητα ήταν απολογητές της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Η επέμβαση στην Ουγγαρία ήταν αυτοκρατορική επέμβαση. Δεν ήταν επέμβαση του σοσιαλισμού, για να ξέρουμε τι λέμε. Τόσο εύκολα γίνανε απολογητές της τραπεζικής αυτοκρατορίας. Και το χαρτί της Αυγής ήταν πάντα από την Ρουμανία. Όχι, δεν μπορώ να δώσω καμία βάση στο τι λένε αυτοί, σε οποιαδήποτε κριτική απέναντι και στον οποιονδήποτε, ας πούμε. Και δεν συμμερίζομαι καθόλου αυτή την άποψη. Ο κάθε λαός, όχι μόνο ο ελληνικός λαός, έχει μια ιδιοπροσωπεία. Αυτή δεν έρεται, δεν μπορεί να καταργηθεί, δεν γίνεται να καταργηθεί, όπως και ο κάθε άνθρωπος έχει μια ιδιοπροσωπεία. Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται να καταργηθεί μέσα σε μια ουτοπική ιδεολογία ότι όλοι ξαφνικά θα γίνουμε αδέρφια, όλοι μαζί θα ζήσουμε κτλ. Το οποίο βλέπουμε που καταλήγει στις μέρες μας, έτσι. Αυτή τη στιγμή είμαστε μία ανάσα από το όλοι εναντίον όλων. Εκεί φτάνουμε, στο τέλος. Ο κάθε λαός λοιπόν έχει μια δική του, ας πούμε, ο ελληνικός λαός έχει μια πολύ βαθιά δημοκρατική συνείδηση. Δεν έχει σημασία αν είναι αριστερός ή δεξιός, πολιτικά, σύμφωνα με τα σημερινά, εν πάση περιπτώσει, τα πάλι ποτέ πολιτικά δεδομένα. Κρατάει ακόμα το ανθρώπινο μέτρο. Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν ούτε αριστερά ούτε δεξιά, εν πάση περιπτώσει, ναι. Υπάρχει αυτή η βαθιά παράδοση. Σου λέω ότι το πρώτο πράγμα που έκανε εντύπωση σε όλους που ήρθαν το 21 εδώ και ήταν ότι κανένας Έλληνας δεν παραδεχόταν ότι υπάρχει κάποιος άλλος που είναι ανώτερος από αυτόν, ας πούμε. Ενώ για έναν Εγγλέζο της εποχής της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και σήμερα ακόμα πολύ φοβάμαι, είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν άρχοντες και αρχόμενοι και δούλοι. Να είσαι σίγουρος, δεν μη φοβάσαι. Ότι υπάρχουν λόρδοι, ακόμα υπάρχει η Βουλή των Λόρδων, έτσι. Και υπάρχουν και αυτά τα πράγματα, δηλαδή όχι μόνο δεν τα παραδεχόταν δεν τα παραδέχεται ο ελληνικός λαός, αλλά ούτε καν να τα φανταστεί. Δεν μπορεί να τα φανταστεί. Είναι έξω από το κοσμοείδωλο της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτό το πράγμα, αν κάποιοι το ονομάζουν εθνικισμό, είναι για τους με χαρά τους. Αλλά εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την αντίληψη. Είναι μια ιδιοπροσωπεία την οποία πρέπει να τη σεβαστούμε. Όχι μόνο το ελληνικό λαό την ιδιοπροσωπεία, και του σερβικού λαού την ιδιοπροσωπεία, και του ρωσικού λαού την ιδιοπροσωπεία, και του αγγλικού λαού την ιδιοπροσωπεία. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι θέμα σοβινισμού, ας πούμε. Εδώ δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Εδώ ήμασταν όλοι μαζί. Η ενορία, η κοινότητα, όλοι οι Ορθόδοξοι, το Ομόδοξο. Αλλά υπό τον Σουλτάνο. Υπό τον τάδε Αλή Πασά, ας πούμε. Υπό τον τάδε κλεφταρματολό. Υπόδουλοι, αλλά ενωμένοι. Βγαίνει το DNA τελείως διαφορετικό. Και όταν έρχεται με αυτές τις προσλαμβάνωσες ο Αγγλοσάξον και ο Αμερικανός, ο οποίος δια του εξασφαίρου εκπολιτίζει τους Ινδιάνους του Far West και τους εξχριστιανίζει, όταν δεν τους εξοντώνει, εδώ δεν μπορούν να βρουν τις αντίστοιχες προσλαμβάνωσες παραστάσεις για να αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται και προτιμούν να μας δουν ως Ινδιάνους που πρέπει να μας εξαφανίσουν και να μας εκπολιτήσουν. Και μας έχουν εκπολιτήσει. Με το κλικ του Βολιώτη, με το Playboy που έγραφε και το Penthouse που έγραφαν όλοι. Μιλάμε δηλαδή για κρίση ταυτότητας στην Ελλάδα, γιατί πρέπει η Ελλάς ως περιοχή, όπως και όλα τα Βαλκάνια, από Ορθόδοξα, να εκδυτικοποιηθούν. Αυτό το είχε αντιληφθεί με βάση το μαρξισμό-λενινισμό ο Μασκόφ. Και βάσει μιας τρελής ιδιοτυπίας εγκεφαλικής, ο Ζουράρης. Εκείνα τα χρόνια τα λέγανε. Μαζευόταν ο κόσμος, μαζευόντουσαν οι φοιτητές, μαζευόντουσαν και οι παπάδες με τα πανεπιστήμια, ερχόντουσαν και οι διάφοροι άλλοι ομιλητές και γινόταν ένας φοβερός ντόρος. Θυμάμαι μια μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη όπου είχε έρθει ο Καστοριάδης και όπου του κάνανε κόντρα κάτι παπάδες στο μεγάλο θέατρο της Φιλοσοφικής. Αν μπορούσαν να διαβάσουν τα βιβλία από τις συνεντεύξεις του Τσαρούχη, παρακαλώ, που ήταν και μαθητής του Κόντορ, μην το ξεχνάμε,
που λέει φοβερά πράγματα για αυτά τα θέματα της αγωγής, ότι ήρθανε οι Ευρωπαίοι το 1821 και μετά, όπως λέει ο Κώστας, και ψάχναν να βρουν στους Έλληνες τη χλαμίδα. Αλλά δεν ξέραν ότι η φουστανέλα είναι η συνέχεια της χλαμίδας μέσα από τους Βυζαντινούς. Και τώρα τους αρρώγησαν αυτό το πράγμα, που ήταν φοβερός σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή την πρώτη συνάντησή μας, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες, τι θα θέλεις να πεις, Κώστα? Εγώ θα ήθελα να πω ότι πιθανόν όσοι μας βλέπουν και είναι νεότεροι των 40 χρόνων, δεν θα καταλαβαίνουν τίποτα από όλα αυτά που είπαμε. Είναι λίγο σαν να μιλάγαμε για την αρχαία Τρία, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω επίσης ότι αυτό που είδες προηγουμένως είναι μια σύγχρονη εκδοχή της πολιτικής αντίληψης των χριστιανοδημοκρατών. όπου έχουμε αποκλίνουσα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, πορεία από την υπόλοιπη αριστερά, η οποία όπως σήμερα είναι πραγματικά, δεν την κλαίει κανείς. Οπωσδήποτε προσπαθούμε να βρούμε σήμερα πια, για να μην φτάσουμε τώρα στα τι έγινε μετά τον πόλεμο, μετά τη δικτατορία κτλ. Σήμερα προσπαθούμε να βρούμε ένα δρόμο ανάμεσα ένα δρόμο ανάμεσα στις συμπληγάδες, ανάμεσα σε αντιμαχόμενα φανατικά στρατόπεδα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν βέβαια με την μικρή μας πατρίδα εδώ την Ελλάδα, αλλά έχουν να κάνουν μια παγκόσμια πραγματικότητα, και προσπαθούμε μέσα σε όλα να είμαστε ψύχρεμοι. Ψύχρεμος θα πει ότι να σκεφτούμε το πράγμα σε μία βάση ειλικρίνειας και σε μία βάση αλήθειας. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Έχουμε, όπως είπε ο Κώστας στην αρχή, μια μεγάλη αποτυχία όλα αυτά τα χρόνια του κινήματος αυτού, του χριστιανοδημοκρατικού, και πολύ, πολύ μικρές επιτυχίες. Αλλά καμιά φορά αυτές οι μικρές επιτυχίες μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Κάτι λέει. Κάποιες φορές. Αυτό θέλω να πω, ότι να μας χωρέσουν οι νεότεροι που ίσως δεν πολύ καταλαβαίνουν από όλα αυτά τα πράγματα, αλλά καλό είναι όμως, το λέω τώρα και για τους πιο νέους, λιγάκι να τα ψάχνουμε τα πράγματα. Ας πούμε, ναι, δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα τα πάντα το 1974, ούτε το 1945, ούτε το 1949 μετά τον εμφύλιο. Λοιπόν, κλείνοντας, Κώστα, εσύ ποιος θα ήταν ο καταληκτήριος λόγος σου? Για να τελειώσουμε αυτή την πρώτη επαφή, συνάντηση, ας την πούμε έτσι, θα πρέπει να μνημονεύουμε Κόντογλου, Παπαδιαμάντη, ο Λίγο Μπενζίκης, τον οποίο τον είχα προλάβει εγώ και μάλιστα στο Άγιον Όρος το 1976, στην Νοσίου Γρηγορίου, τα Άπατα Ντοστογεύσκη, και βέβαια να μην ξεχνάμε τον Νικολάη Μπερδιάγεφ, αλλά δυστυχώς οι Έλληνες δεν διαβάζουν. Και για να τελειώσω με αυτό, εύχομαι κάποτε ή να κλείσει η τηλεόραση ή να γίνει ένα θαύμα και να αλλάξει τα προγράμματά της. Αλλά τώρα και από τη τηλεόραση έχουμε ξεφύγει και είναι όλοι με τα μηχανάκια η νεολαία. Τρέχει τόσο γρήγορα το μάτι που χάνει τις λέξεις. Πόσο μάλλον τα νοήματα. Είμαστε δηλαδή σε ένα μεταπολιτισμό όπου όλα αυτά τα οποία προϋποθέσαμε στη συζήτησή μας είναι ελλειπτικά και με ερωτήματα. Γι' αυτό δεν πειράζει, έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός, ναι, δόξα τω. Ωραία. Φίλες και φίλοι, ήταν μια συζήτηση με τον Κώστα Καμαριέρη και τον Κώστα Μπλάθρα για το χριστιανοσοσιαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας.